μέσα μαζικής ενημέρωσης κύριος Λεπίδας ήταν απόν και εκπροσωπήτο από συνάδελφο δικηγόρο, αν κατάλαβα καλά, Πατρών. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε μέχρι ότου δικαστή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και εκδοθεί απόφαση επί αυτής, με τη διάταξη του 691, επειδή υπάρχει επικείμενος κίνδυνος, επειδή τα πραγματικά στοιχεία και τα νομικά, η νομική βάση του δικογράφου, όλα αυτά δικαιολογούν τη λήψη ασφαλιστικού μέτρου, προστασίας όλων αυτών, οι οποίοι πρέπει να κριθούν από τη δικαιοσύνη και όχι από δημοσιογράφο, είτε από τον κύριο Λεπίδα, ο οποίος είναι αντίδικος. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι εγώ εκτελώ τα υπερασπιστικά μου καθήκοντα όπως πρέπει, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και ο Κώδικας Δικηγόρων, και επαναλαμβάνω, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Η απόφαση θα εκδοθεί και κλείνω με αυτό, είτε σήμερα το μεσημέρι, είτε αύριο. Ευχαριστώ. Όταν θα εμφανιστεί η σύζυγός. Ακούστε, επαναλαμβάνω, η αίτηση αναστολής εκτέλεσης που έχει εισαχθεί στο δευτεροβάθμιο πενταμελές εφετείο δικάζεται 5 Τετάρτου, ως τότε θα δούμε. Εγώ έχω συμβουλεύσει τι θα πρέπει να γίνει. Σας λέω όμως και κάτι καινούριο. Έχει δικαίωμα και ο κύριος εισαγγελέας εφετών, όταν ασκείται έφεση κατά ερήμην καταδικαστικής αποφάσεως, της οποίας η έφεση δεν έχει αναστέλουσα δύναμη, με διάταξη να χορηγεί με ή χωρίς περιοριστικούς όρους, όπως ζητούμε και εμείς, αναστολή εκτέλεσης. Και το λέω αυτό γιατί η κυρία Βάγια Ρουγλίου, σύζυγος Αρτέμης Ώρα, δεν έχει καμία ενεργό συμμετοχή ανάμειξη, αναλαμβάνει εγγράφως πλήρως την ευθύνη ο Αρτέμης Σόρας και επιπλέον, με έγγραφη δήλωση που θα προσκομιστεί και επιπλέον, να το σεβαστούμε μητέρα τεσσάρων παιδιών. Να ρωτήσω κάτι. Έχουν περάσει 14 ημέρες. Πότε θα εμφανιστεί ο Αρτέμης Σόρας? Θα εμφανιστούν πότε. Δεν τον γνωρίζω. Αυτό είναι δική του απόφαση. Σας είπα. Είναι φυγόπινος για τον λόγο ότι δέχτηκε και δέχεται σε νεστότα χρόνα σοβαρές απειλές. Φοβάται για τη ζωή του, για τους λόγους. Μέσα στη φυλακή φοβάται. Και στη φυλακή πρέπει να φοβάται. Τι το συμβουλεύετε? Ακούστε λιγάκι. Εσείς σαν δικηγόρος τι συμβουλεύετε? Και τον Αρτέμη Σόρα και τη σύζυγό του. Κοιτάξτε, αυτό που σας είπα, να εμφανιστούν, όμως η απόφαση τελική είναι δική τους. Αλλά σας επαναλαμβάνω, μπορούν να εκπροσωπηθούν με εξοδότηση. Επανέρχομαι, φοβάται μέσα στη φυλακή. Ρωτήστε τον ίδιο. Ευχαριστώ.